Να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της Γαλλίας και στο βέτο που έθεσε, έθεσε βέτο στη διεύρυνση κάνοντας λόγο για ευάρτηση. Η Γαλλία λέει έχοντας αντλήσει πολιτικά, οικονομικά, στρατηγικά συμπεράσματα, στρατηγική, Το ξέρετε μια λέξη, πολύ ταλαιπωρημένη στην Ελλάδα, πολύ ταλαιπωρημένη στην Ελλάδα. Πάντως ε, η, τη Γαλλία ε, θεωρεί, δεν το λέει τόσο δυνατά δημόσια, ότι ήταν ένα... Σφάλμα. αυτό το ομολογούν πολλοί, η βιαστική μαζική διεύρυνση του 2003-2004 νέων μελών και ότι τα νέα μέλη ότι είναι σφάλμα επίσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη νέων χωρών, εμπροκειμένου Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας διότι αν υποθέσουμε ότι λίγουν γρήγορα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις οι χώρες αυτές δεν είναι έτοιμες να συμβάλλουν σήμερα στην ευάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς είναι πολύ επιπόλαια, ρηχή, επιφανειακή η ανάλυση που γίνεται, η βιαστική ανάλυση που κάνουμε στην Ελλάδα, είναι η, ότι πρόκειται για ένα βέτο ψάχνουμε να βρούμε το γιατί έβαλε η Γαλλία, είναι θέση της Γαλλίας η οποία έχει αιτιολογηθεί, είναι θέση η οποία έχει δημόσια λεχθεί, και στο Παρίσι και ενώπιον τη Γαλλική Συνελεύσεω και σε εμά. Εγώ δεν πιστεύω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν γνώριζε τι γαλλικέ θέσει όσον αφορά την διεύρυνση. Απλά πιστεύω ότι προτίμησε και η προηγούμενη κυβέρνησή μα, ε, ελληνική, αλλά και η κυβέρνηση του κύριου Ζάεφ να, να πιστέψουν ότι κάποια στιγμή αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί. Η γαλλική θέση διατυπώθηκε με σαφήνεια κατά της διεύνησης, κατά της έναρξης ένταξοκών διαπραγματεύσεων με τις βορειογειτονικές μας χώρες τις δύο ήδη πριν από 16 μήνες. Μάιο, Ιούνιο του 2018. Mm -hmm. Προχθές στις Βρυξέλλες απλά επιβεβαιώθηκε και προβλέπω ότι θα είναι μια παγιωμένη θέση για πολύ ακόμα.